Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ή που θα ξεφυλιστώ, ή που θα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Αρχικά θέλω να σας πω Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε εσάς και τις οικογένειές σας. Αχ, μου λείψατε, η αλήθεια είναι. Δεύτερον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 5.000 συνδρομητές. Είσαστε υπέροχοι, είσαστε υπέρλαμπροι και πάμε πιο δυναμικά. Όπως βλέπεις σήμερα στον τίτλο, θα απαντήσω τις δικές σας ερωτήσεις, αδιάκριτες ερωτήσεις, αυτές που μου βάλατε στο Instagram. Σας είχα βάλει μια δημοσκόπηση στο Instagram. Το Instagram είναι κάπου εδώ, αν δεν με έχεις κάνει ακόμα follow, για να δεις κάθε μέρα πώς τσαλακώνεται η Μπέλα Μέρη. Και λοιπόν, σήμερα θα σας απαντήσω στις αδιάκριτες ερωτήσεις. Είναι 20 ερωτήσεις και μία 21η. Θέλω να απομακρύνετε τα παιδάκια εκείνη την ώρα, γιατί αυτό το βίντεο, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνω με την κολλητή μου. Αλλά λόγω του κορονοϊού, πώς να βγεις έξω. Άσε λέω, γιατί τώρα και τα πρόστιμα δεν είναι να παίζουμε για τέτοια πράγματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η 21η ερώτηση είναι από την κολλητή μου. Κανένα σεβασμός. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν αρχίσω, όπως θα δεις, κυμαίνονται όλες οι ερωτήσεις γύρω από ένα σούπερ κεφάλαιο. Σεξ. Και έχετε να μάθετε, είναι επίκαιρο το θέμα εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση για να μην μακρηγορώ. Έχω να σου πω ότι τα έχω γράψει από το κινητό στο τετραδιάκι μου. Έχω σουμάρει τις πιο σούπερ ερωτήσεις. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πότε ολοκλήρωσες και σε ποια ηλικία? Λοιπόν, εγώ ολοκλήρωσα σχετικά αργά, στα 23. Ναι, ήταν πολύ αργά για την ηλικία, επειδή συναναστρεφόμουν με άλλες κοπέλες οι οποίες είχαν ολοκληρώσει πιο νωρίς από μένα. Ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν ότι δεν ήμουν έτοιμη, χωρίς ντροπές. Ήθελα η πρώτη μου φορά, τέλος πάντων, να είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, με όντως, ρε παιδί μου, που θα θέλω, τέλος πάντων, να προχωρήσω με τον συγκεκριμένο. Οπότε στα 23 φιλενάτα. Όσο καιρό είσαι παντρεμένη, έχεις σκεφτεί να επιστρέψεις σε πρώην? Τι ερώτηση είναι αυτή? Λοιπόν, γενικά να ξέρετε ότι όταν είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος, εγώ δηλαδή είμαι παντρεμένη από το 2009, δηλαδή μεθαύριο, όταν θα μπει ο Μάιος, 9/5/9, πω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Κοιτάξτε, όταν λοιπόν είναι πολλά τα χρόνια που έχεις παντρευτεί, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία έρχονται σε τριβή, κοντρίτσες και αυτά. Οπότε το μυαλό ταξιδεύει σε διάφορα πράγματα. Όμως, για να σου απαντήσω, ταξιδεύει και έχει μείνει φιλενάδα στο ταξίδι. Επόμενη ερώτηση. Πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις σεξ? Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την ηλικία των παιδιών, θα έλεγα. Όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν καλύτερα εδώ μέσα. Δηλαδή, πήγαινε και έδαινε πιο εύκολα το καλό μεσημεράκι. Όμως τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι, καλά, πέρα από τα παιδιά, και ο άντρας μου κουράζεται εύκολα με τη χειρονακτική δουλειά. Οπότε έχω να σου απαντήσω ότι θα γίνει μια φορά την εβδομάδα. Γενικά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όπως ήμασταν παλιά και στη σχέση μας. Μάλιστα. Τα φώτα τα θες ανοιχτά ή κλειστά? Φίλε, εντάξει, κοιτάξτε, δεν έχω φετίχ γενικά, δεν είμαι πολύ βιτσιόζα, να το πω και έτσι. Μ' αρέσουν κλειστά, γιατί θεωρώ ότι εκείνη την ώρα και να τα έχεις ανοιχτά, δεν τα ψάξεις, ρε άδερφε. Το θέμα είναι από μόνο του, ότι είναι θέλω τυφλούμενο, δηλαδή κινήσεις είναι, ξέρεις που θα πας. Εκείνη την ώρα δηλαδή με ανοιχτά τα φώτα το θεωρώ πολύ δεύτερο, οπότε έχω να σου πω και έχω να σου απαντήσω ότι τα θέλω κλειστά τα φώτα. Λοιπόν, πόσες σοβαρές σχέσεις έχεις κάνει? Μισό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το παρελθόν από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όχι το παρόν. Ναι. Έξι. Τώρα τα γύρω-γύρω δεν μπορώ να πω, αλλά 6 ολοκληρωμένες σοβαρές σχέσεις, ναι, είναι 6. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνεις γυμναστική? Καλά, δεν βλέπεις ότι κάνω γυμναστική? Εδώ πέρα είναι τα six packs, εδώ μετά βλέπεις, έτσι. Αυτό το κορμί κάθε μέρα το γυμνάζω. Υπάρχει μια συνήθεια που ντρέπεσαι γι' αυτό, που σε κάνει να ντρέπεσαι?
Κοιτάξτε να δείτε, η συνήθεια αυτό δεν έχει να κάνει, περισσέξτε. Έχω να σου πω ότι μην την άσεις, Μαρία, εδώ έχουμε τώρα που πρέπει να ντρέπομαι εγώ. Η συνήθεια που με κάνει να ντρέπομαι, νιώθω ότι είναι, που πιστεύω ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, είναι ότι όταν έχω έρθει σε τριβή με κάποιο άτομο, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, γυρνάω. Δηλαδή, εγώ δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Ή θα σου ζητήσω συγγνώμη, ή δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη. Όμως, αυτό που με κάνει να ντρέπομαι είναι ότι, όχι ότι ξαναγυρνάω και είμαι σε φάση να σου ζητήσω συγγνώμη, είναι ότι από μέσα μου νιώθω ότι υπάρχει και μια περίπτωση να μην γυρίσει. Δηλαδή, να μην μου πει OK. Και εκεί είναι που ντρέπομαι και είναι εξής αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι έχω φάει χιλόπιτα, με γείωσε και σπάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό όταν. Δηλαδή, σου δίνω εγώ τη δεύτερη ευκαιρία, εγώ. Δηλαδή, σου αποδεικνύω ότι θέλω, ρε παιδί μου, να τα ξαναβρούμε. Ό,τι και να είναι. Και εσύ με γιώνεις έτσι. Αυτό με κάνει και ντρέπομαι. Οπότε, πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει, να είμαι πιο δυναμική και να πιστεύω στο ένστικτό μου από την αρχή και να λέω: όχι, Μαρία, δεν αξίζει, ρε παιδί μου. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι η πιο αμήχανη στιγμή που χρειάστηκε να πας τουαλέτα μπροστά στον άντρα σου. Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό, η αλήθεια είναι, ήμασταν τότε ακόμα αραβωνιασμένοι, ήτανε να πάμε σε έναν γάμο, εγώ τότε πέρναγα μία φάση της σκυλιότητας, πάρα πολύ άσχημη, του τέστην δηλαδή είχα να πάω 4 μέρες τουαλέτα, και ήταν ο γάμος, εγώ δεν ήθελα να χαλάσω την καρδιά του Μάριου, οπότε πλακώθηκα στα ντουλκολάξ. Δεν, στην αρχή μου είπε τάδε ώρα να είσαι έτοιμη. Όταν βαφόμουν τέλος πάντων, εκείνη την ώρα άκουγα λίγο την κοιλιά μου να μου δίνει κάτι σουβλιές στέρεο. Την άκουγα δηλαδή ουσιαστικά, αλλά δεν έδωνε και πολύ σημασία γιατί δεν ήθελα εγώ να χαλάσω την καρδιά του άντρα μου. Λοιπόν, οπότε πάμε τέλος πάντων, πηγαίνουμε στην εκκλησία. Στον δρόμο προς δεξίωση, του λέω να σου πω, κοίταξε να δεις, του λέω, αρχίζει και με πιάνει ένας κρύος υδρότας. Ήξερε την κατάσταση, του λέω, πλακώθηκα στον ντουλκολάκ. Τι λες, Μαρή μου, λέει σοβαρά. Του λέω, σοβαρά, ξεσοβαρά, εγώ τώρα το έκανα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι με το που πήγαμε στη δεξίωση και άρχισα εγώ να κατεβάζω το ορεκτικό, όχι, λέω, δεν μπορώ. Πάω, σούμπιτι. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εκείνη τη μέρα, εγώ και ο Κυρνίκος ήταν ο υπεύθυνος της τουαλέτας. Εντάξει, την πρώτη φορά δεν μου έδωσε σημασία. Τη δεύτερη φορά πάλι δεν μου έδωσε σημασία. Την τρίτη φορά γυρνάει και μου λέει: κοπελιά, καλά. Του λέω: δεν το κόβω. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποια είναι η φάση. Ότι ντράπηκα τόσο πολύ, όσο, όχι ως τόσο για τον αραβωνιαστικό μου τότε, αλλά για τον κύριο που με έβλεπε να πηγαίνω και να έρχομαι. Γιατί, για σκεφτείτε τώρα, αυτός ήταν έξω. Εγώ μέσα γινόταν πανικός, το είχε καταλάβει αυτός. Εγώ εν τω μεταξύ ακόμα πιο πολύ να ντρέπομαι, αλλά τι να γίνει, δηλαδή δεν μπορούσα να κρατηθώ. Αφού κάποια στιγμή κοιτάει ο Μάριος και μου λέει: κοπελιά, κοίταξε να δεις. Έχει και πισίνα. Να χαθείς. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήταν λίγο πιο βιαστική στιγμή και για τον Κυρνίκο, αλλά και για τον Μάριο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έχεις απατήσει ποτέ? Στο γάμο μου δεν έχω απατήσει ποτέ. Στη σχέση μου όμως έχω απατήσει. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί, δεν με ρωτάς γιατί, έχω απατήσει. Λοιπόν, τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις ιδανικά? Πιστεύω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό σε αυτό που ασχολούμαι τώρα, δηλαδή με τα νύχια, με την δημιουργία του βίντεο στο YouTube που επεξεργάζομαι, που το κάνω μοντάζ, όλο αυτό το θεωρώ πολύ δημιουργικό, εξελίσσομαι σιγά σιγά, μου αρέσει να εξελίσσομαι, παρακολουθώ σεμινάρια και για τα νύχια αλλά και για το μακιγιάζ, κοιτάω να γίνομαι ακόμα καλύτερη στο YouTube και γενικά στο Instagram, πιστεύω όχι, ότι είμαι μια χαρά, δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι. Επόμενη ερώτηση. Τι τρως μετά το σεξ? Λοιπόν, τι τρώω μετά το σεξ? Αν πάρουμε ότι γίνεται βράδυ, το καλό μεσημεράκι, δεν έχω ανάγκη να φάω κάτι, αλλά ξέρεις τι έχω ανάγκη? Να πιω ένα φυσικό χυμό. Γιατί, φιλενάδα, είμαι και πολύ σεξοβόμβα. Λοιπόν, όντως θέλω να πιω ένα φυσικό χυμό, γιατί πάντα μια βιταμίνη C είναι απαραίτητη. Δεν ξέρω, έτσι το νιώθω λίγο ότι παίρνω δυνάμεις. Λοιπόν, αγαπημένο χρώμα εσωρούχων. Αγαπημένο χρώμα εσωρούχων, μπορώ να σου πω μαύρο, αλλά δεν με χαλάει και το κόκκινο καθόλου όμως. Επόμενη ερώτηση. Το έχεις κάνει σε εξωτερικό χώρο? Τι εννοείς, κατάχαμα? Κατάχαμα γρασιδάτο, όχι, δεν το έχω κάνει. Αν θεωρείς όμως ότι είναι ένας εξωτερικός χώρος, σταθμός, πάρκινγκ, τρένου, ναι.
Μέσα στο αυτοκίνητο όμως, όχι κάτω, κατάχαμα, να ξέρεις. Ναι, αυτό ναι, πιστεύω ότι ναι. Και σε δασάκια, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, έχεις πει ψέματα στη μαμά, όχι Παναγία μου, απομακρύνεται τη μαμά μου από το κανάλι τώρα. Έχεις πει ψέματα στη μαμά σου για να βγεις με αγόρι? Αν ναι, πες μας την εμπειρία σου. Έχει δυο. Κοιτάξτε να δείτε, η μαμά μου γενικά ήταν πολύ καταπιεστική στο ωράριο, γενικά με τι και πώς και αυτά. Από τη στιγμή που πέθανε ο μπαμπάς μου σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία για μένα, οπότε της ήρθε ένας ντουβρουτζάς της γυναίκας και απόλυτο φυσιολογικό. Ναι, μανούλα μου, αλλά γενικά όμως δεν μ' άφηνε να ανταραβερίζομαι με πάρα πολύ. Όχι να μην γίνω κοινωνική, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Απλά δεν ξέρω τι την έπιασε σε εκείνη τη φάση και. Οπότε, μη σας τα πω λέω, εννοείται ότι της έλεγα ψέματα, γιατί δεν γίνεται. Η εμπειρία μου που έχω να σου πω είναι ότι απλά της είχα πει, ρε παιδί μου, ότι είμαι αλλού και ήμουν αλλού. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο όλο αυτό το project, οπότε αυτό είναι η εμπειρία μου. Ας πρόσεχεις και σιρεμάρα τι να σε κάνω. Επόμενη ερώτηση. Η πιο ντροπιαστική στιγμή. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τα πεσήματα που έχω κάνει στο ίσωμα, με στα χαντάκια, κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα βίντεο με τις άβολες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι σας έχω κάνει ήδη δημοσκόπηση στο Instagram να μου γράψετε τις δικές σας άβολες στιγμές και να τις αντιδράσω, να κάνω εγώ ένα σχολιασμό. Θα σας πω βέβαια και τις δικές μου άβολες στιγμές. Οπότε αν θέλετε, στείλτε μου email που βρίσκεται στο description box ή στο Instagram direct ή όπου θέλετε τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα την ντροπιαστική στιγμή μου. Ήμουνα με τον πρώην μου στο δωματιάκι και μου στα πολύ λόγω ήταν η φάση που κάναμε το καλό μεσημεράκι, ρε αδερφέ. Λοιπόν, και ξαφνικά μπαίνει ο αδερφός του. Κόκαλο εγώ. Ο αδερφός ήταν το μεταξύ. Γεια σας ρε παιδιά, όλα καλά. Φίλε, την παλεύει ο τύπος, δηλαδή, εντάξει, ο δικός μου τότε ήτανε, ναι, αδερφέ, όλα καλά, τέλος πάντων φεύγει ο αδερφός του, τελειώνουμε εμείς το καλό μεσημεράκι και εγώ ηλίθια να πούμε, δηλαδή, πόσο πια θράσος, τσίπα δεν είχα πάνω μου, δηλαδή, το συνέχιζα ηλίθια. Κάθισε με μετά, ήπιε με καφέ και γυρνάω εγώ στον αδερφό του και γυρνάω και του λέω, καλά, δε μας χαιρετάς, και τη γυναίκα μου λέει, πώς να σε χαιρετήσω, αφού είχες άλλη δουλειά. Αχ, Θεέ μου, λέω. Επόμενη ερώτηση, φιλενάδα. Βρίζεις? Κοίταξε να δεις. Στο τιμόνι πάνω βρίζω. Γι' αυτό και ένας λόγος που μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, βάζω κατευθείαν τις ασφάλειες. Κλείνω παράθυρα, γιατί η προηγούμενη φορά την έπαθα και ήρθε ένας και με πιέσε από το λαιμό, φίλε, χέστηκα. Οπότε λέω καλύτερα να το φάω το βρυσίδι, αλλά τουλάχιστον να βρίσω κι εγώ να εκτονωθώ, οπότε κλείνω παραθυράκι. Μέσα στην παρέα θα πω, άντε βρε, αλλά εντάξει. Γενικά στην καθημερινότητα μου, όχι, δεν βρίζω. Πρέπει δηλαδή να με τουμπανιάσει, τα παίρνω στην κρένα και ναι, εκεί θα βρίσω. Εννοείται όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχεις κάνει ποτέ λεσβιακό? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ότι δεν υποστηρίζω όλο αυτό. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εξάλλου σας έχω πει και παλιά ότι εμένα δεν με ενοχλεί. Από τη στιγμή που δεν είναι στο κρεβάτι μου και γενικά δεν είναι στο δικό μου χώρο, όχι, δεν με ενοχλεί. Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ λεσβιακό και ούτε πρόκειται να κάνω. Και εδώ πέρα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν μου την έχει πέσει η γυναίκα. Ναι, μου την έχει πέσει η γυναίκα. Στην αρχή δεν το κατάλαβα το ζαβάδι, να ξέρεις. Ήμουνα μέσα στο τρένο, καθόταν η άλλη απέναντί μου. Εγώ κλασικά με το κινητό, σε κάποια φάση την κοζάρω, τι με κοζάρει, κοζάρω, και κάποια στιγμή, ρε φίλε, τι σκατά, τι θέλει τώρα, δηλαδή, και κάποια στιγμή τη βλέπω να μου κάνει κάτι, λέω, έλα μου, τι γίνεται, μου κλείνει ματάκι, της λέω, οπα, της λέω και τσακ, έφυγα, με ελαφριά πηδηματάκια. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχεις πάρει το φίλο της φίλης σου ή το αντίθετο? Όχι. Δεν έχω πάρει το φίλο της φίλης μου, το θεωρούσα πάρα πολύ αγένεια, όμως ήμουνα της άποψης ότι αν ο φίλος, αν το αγόρι, εμένα με γουστάρει, θα έπιανα ρε παιδί μου τη φίλη μου και θα της έλεγα, κοίταξε να δεις, μπορεί εμένα η τύχη μου να είναι με το δικό σου και δεν έχει να κάνει ότι σου παίρνω το αγόρι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά γενικά δεν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν έμπαινα καν στη διαδικασία να δω ερωτικά το αγόρι της φίλης μου. Αν και εμένα μου το έχουν κάνει.
Ναι, και ήταν, είναι απέσιο. Οπότε από τη στιγμή που δεν ήθελα εγώ να το περάσω, που το πέρασα στην τελική, δεν ήθελα να το κάνω. Επόμενη ερώτηση. Σου έχει τύχει να αγαπήσεις τον φίλο σου? Ναι. Να φανταστείτε ότι ο κολλητός μου ήταν ένας από τους πρώην μου. Η αλήθεια είναι ότι ως αποτέλεσμα δεν ήταν και ότι καλύτερο, με την έννοια ότι χάνεις τον φίλο σου, χάνεις τον κολλητό σου. Και εδώ μπορώ να σου πω και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αληθινή φιλία ανάμεσα σε αγόρι με κορίτσι. Κάποιος από τους δύο ή μετά και οι δύο θα υπάρχει έτσι κάτι ερωτικό μεταξύ. Οπότε εννοείται ότι έχω φίλους, εννοείται ότι δεν τους βλέπω όλους ερωτικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, μου έχει τύχει ότι κι εγώ αγάπησα, ερωτεύτηκα τον κολλητό μου. Επόμενη ερώτηση. Θα πήγαινες με το κουμπάρο σου? Ο κουμπάρος στην κουμπάρα που λένε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Γενικά δεν είμαι πολύ αυτή της φιλοσοφίας. Ο συγκεκριμένος ο κουμπάρας μου, και μπορεί να με βλέπει κιόλας, είναι πολύ μανάρι. Αλλά από τη στιγμή όμως που τα έχει με την κουμπάρα μου, η οποία κουμπάρα μου είναι και φίλη κολλητή, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Δηλαδή εντάξει, τι θα το κάνουμε, βαγονάκι? Όχι. Δεν θέλω κάτι τέτοια, δεν μπλέκομαι με κάτι τέτοια. Ανέκαθεν δεν το έκανα, εδώ δεν έχω πάρει το αγόρι της φίλης μου. Θα πάρω το κουμπάρο μου? Όχι, όχι, δεν. Με τίποτα δεν θέλω. Και τώρα θέλω να απομακρύνετε τα παιδάκια από την οθόνη, γιατί έρχεται η ερώτηση της κολλητής. Πώς θα το πω τώρα? Όταν εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να το ξανακάνω. Πνίγεσαι! Όχι Μαρή, δεν πνίγομαι. Το έχω συνηθίσει. Αυτό ήταν, αγάπες μου, το βίντεο. Αν είναι δυνατόν, να ανέβαζα μεγάλη εβδομάδα τέτοιο βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν θέλετε να δείτε part 2, θα το ήθελα κι εγώ, γιατί θέλω να χώσω και την κολλητή μου μέσα. Εκεί να δεις, γλέτια. Θέλω να μου γράψεις ή να μου στείλεις τις άβολες στιγμές για να κάνουμε βίντεο. Και μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!